e con i bikini e a casomeni si sintisi paramenu nomeri se mia catastasi per casiarchi e l'asfalia. Εδώ και χρόνια εργαζόμαστε με συμβάσει ορισμένου χρόνου, κάθε καλοκαίρι, Πάσχα και Χριστούγεννα μένουμε χωρί δουλειά και μετά περιμένουμε πότε θα μα ξαναπροσλάβουν. Είναι στην ευχαίρεια των εργολάβων πόσου και πότε θα μπορούν να επαναπροσλάβουν, αφήνοντα κάθε φορά συναδέλφου μα για μέρε χωρί μεροκάμα. Το Σεπτέμβριο του 20 περίπου οι συνάδελφοί μα έμειναν χωρί δουλειά για να δοθούν εξηγήσεις από την εργοδοσία. Ήρθαμε σε επαφή με το κρατικό μας συνδικάτο, το ΣΕΔΕΜΕ, τους φοιτητικούς συλλόγους και καταφέραμε τότε να γυρίσουμε όλοι στη δουλειά μας. Δεν ήταν εύκολος ο αγώνας. Ήθελε υπομονή και γερή καρδιά. Ήθελε ενότητα και πειθαρχία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την αδιαλαξία της εργοδοσίας και την αδιαφορία της Βρετανίας. Εκείνη τη μάχη την κερδίσαμε και βγήκαμε ακόμα πιο δυνατοί, ιδρύοντας το σωματείο μας. Έκτοτε εμφανιζόταν το ζήτημα των επαναπροσλήψεων κάθε φορά που έκλεινε η λέσχη. Όμως ήμασταν πιο έτοιμοι, πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι και τα καταφέραμε. Μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και το ΣΕΔΕΒΕ δίναμε μάχες και τα καταφέραμε. Τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Είμαστε σε αμεριακές κινητοποιήσεις εδώ και μια εβδομάδα. 7 συνάδελφοί μας έμειναν έξω από τη δουλειά. Η εργοδοσία προσπαθεί ευβιαστικά να σπάσει με κάθε μέσο την ενότητά μας. Αρχικά είπα να γυρίσουμε στη δουλειά όσοι δεν έχουν απολυθεί και θα πάρουν τους και τους απολυμμένους, χωρίς να διευκρινίζουν πότε. Μετά μας έκανε πρόταση να ξεκινήσουμε δουλειά σε εργοστάσιο των εργολάβων στο Λάκκο. Ενώ εργαζόμαστε σε θέσεις με βάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αφήνουν προσδοκιωμένη τη λέσχη 10.500 φοιτητών. Ενώ εργαζόμαστε χρόνια στη λέσχη, τώρα μας κατάλεσαν τις λεμονόπιτες. Με την οργάνωσή μας και την δράση μας δεν θα το επιτρέψουν. Η Βρετανία μπορεί να λέει ότι λείπει τα σχήρα της. Έχει όμως ευθύνες που δεν κρύβονται. Και ειδικά στο ζήτημα των εργολαβιών, που πριν 10 χρόνια έφεραν στο Πανεπιστήμιο. Τώρα λένε ότι νομικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όταν έφερε την πανεπιστημία και την αστυνομία όμως λειτουργήσαν πολύ δισταθμούς και δυσκολίες. Φανερώνεται ότι το κράτος τους σε ό,τι έχει να κάνει για την μέρημνα, την προστασία του λαού και των παιδιών αποδεικνύεται πολύ δυσκολία. Αντίθετα, όταν έχει να αντιμετωπίσει το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, βρίσκει χίλιους τρόπους για να το κάνει. Η σύγκριση των φοιτητών δεν μπορεί να είναι πεδίο κινηματικών συμφερόντων. Δεν μπορούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να σουλατζάρουν εργολάβη μετατρέποντας σε πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία, το αφηδήτα. Η σύγκριση, καθώς και άλλες υπηρεσίες δημόσιες με επαρκώ στελεχωμένο προσωπικό. Γι' αυτό βρισκόμαστε κι εμείς μια εβδομάδα σε απεργίες. Διεκδικούμε άμεση επαναπρόσληψη των 11 συναδέλφων στη λέσχη, ποιοτική και δωρεάν, χωρίς ελέγχου σύντηση για όλους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με συμβάσει αορίστου χρόνου. Να προσληφθούμε με ευθύνη του Πανεπιστημίου. Συνεχίσουμε τον αγώνα μας με την αλληλεγγύη σας, βγαίνουμε πιο δυνατοί. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Είμαστε αποφασισμένοι ως το τέλος.